Λάρα! Ροθ! Please come and get me. Η Λάρα Κρόφτ επανέρχεται στο προσκήνιο με μια περιπέτεια που διηγείται το ξεκίνημά της και την μετατροπή της από άβγαλτη κόρη αρχαιολόγου σε θηλυκή ενσάρκωση του Indiana Jones. Το Tomb Raider δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του Uncharted, όμως τόσο περνάει η ώρα αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή αντιγραφή της σειράς της Naughty Dog. Ο ρυθμός σε κάποια σημεία είναι καταιγιστικός, όμως είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου ο παίχτης θα κληθεί να κινηθεί σε πιο ανοιχτό περιβάλλον και να προχωρήσει σχεδιάζοντας προσεκτικά τις κινήσεις του, ώστε να μην γίνει αντιληπτός από τους εχθρούς ή να εμπλακεί σε εκτεταμένο platforming με σκοπό να φτάσει σε συγκεκριμένα σημεία. Η μάχη έχει δεχτεί τις περισσότερες βελτιώσεις. Για κάθε ένα από τα 4 όπλα υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές αναβαθμίσεις που γίνονται εφικτές από την συλλογή αντικειμένων που βρίσκονται διασκορπισμένα στο περιβάλλον. Ενώ οι μαχητικές δεξιότητες της Λάρα βελτιώνονται μέσω ενός απλού συστήματος αναβάθμισης ικανοτήτων και τροφοδοτείται με πόντους εμπειρίας από τις επιδόσεις στη μάχη και τη συλλογή αρχαιολογικών κοιμηλίων. Ο τομέας της ιστορίας είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος σε σχέση με πριν, αποδίδοντας επιτυχημένα τη σταδιακή μεταμόρφωση της Λάρα και περιλαμβάνοντας αρκετές έντονες στιγμές. Το νησί όπου διαδραματίζεται το παιχνίδι είναι επίσης άξιο αναφοράς, αφού αποτελεί μία από τις καλύτερα υλοποιημένες τοποθεσίες σε παιχνίδι του είδους, με ποικιλία στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και επιστευτό σχεδιασμό. Στην πορεία θα συναντήσετε πολλούς αρχαίους τάφους, οι οποίοι όμως αποτελούν κάτι επιλογή αποστολές, που απαιτούν τη λύση ενός σχετικά απλού γρίφου φυσικής, ώστε η Λάρα να φτάσει στον εκάστοτε θησαυρό. Το σίγουρο είναι ότι το νέο Tomb Raider αποτελεί ένα καλοφτιαγμένο τίτλο και μια ελπιδοφόρα επανακίνηση για τη σειρά. Η περιορισμένη εμφάνιση στους γρίφους δεν πρόκειται να ενθουσιάσει κανέναν, αλλά έχουν τοποθετηθεί οι σωστές βάσεις ώστε να αποκατασταθούν οι ισορροπίες στο μέλλον και οι βελτιώσεις σε όλους τους υπόλοιπους τομείς σε σχέση με το παρελθόν είναι αρκετά εκτεταμένες ώστε να μας κάνουν να περιμένουμε το επόμενο Tomb Raider με ανυπομονησία.